Αχ, Ελενάκη, καλημέρα. Άκου, κορίτσι μου, τώρα που τον έχω και εγώ το γιο. Η μαύρη. Θα ήθελα, αν γίνεται, να μην μου έρθει μια τέτοια νύφη. Γιατί ρε, Ελενάκη. Όχι, μην το λες. Θα μ' ήθελε σε μένα τον για νύφη. Τον αγαπάει όμως τον Αλέξανδρο πολύ η Ιωάννα. Απλά δεν την παλεύει ως προσυνικοκυροσύνη. Ναι. Γενικά, κάθε πρωί που ξυπνάμε, το βράδυ θα κοιμηθούμε. Δηλαδή, στο πρωί δεν ντύνεσαι για θα γδυθείς το βράδυ. Ή το άλλο, αφού θα ξαναπάς το αθέτα, γιατί να σκουπιστείς τότε. Σωστό. Αχ, σταμάτησε κάτι πάλι. Ούτε και σένα θα σε ήθελα για την κόρη. Τον καρέσω μόνο θα ήθελα. Έλενα, να σε ρωτήσω κάτι. Σε παιδεύει πιο πολύ το αγόρι από το κορίτσι να το μεγαλώσεις? Το μωρό εννοώ. Όχι. Έχω δύο μωρά ήσυχα. Αυτό βέβαια είναι αστείο, με κοροϊδεύουν όλοι. Δεν το λέω σε κανέναν. Μην το λες. Ναι, γιατί καταρχήν οι περισσότερες μάνες που έχουν μωρά έχουν νεύρα. Δεν κοιμούνται τα βράδια, ναι, και έχουν πολλά νεύρα και με βλέπουν και μου λένε «Δεν κοιμάστε κι εσείς, ε!» Έτσι να μας φαγερίσουν. Λέω «Ναι, και εγώ δεν κοιμάμαι. Τι να πω, πού πάμε, μου σπάσουν κανένα δόντι». Έχεις δίκιο, ναι. Μάστα, τι έχουμε. Αλλά, πρέπει να τονίσω ότι σήμερα έχουμε και καλά και άσχημα. Ναι, θα ξεκινήσω από ένα πολύ άσχημο, παιδιά. Ναι, ξεκινάτε άσχημα για να κάνουμε... Δεν σας λέω το όνομα, θα μαθευτεί, θεωρώ. Ευελπιστώ να μην μαθευτεί να γίνει ένα θαύμα και να αλλάξουν όλα. Ναι. Πολύ γνωστός ηθοποιός και παρουσιαστής, πάρα πολύ γνωστός. Η σύζυγός του περνάει μια πολύ μεγάλη περιπέτεια με την επάρατο, με τον καρκίνο δηλαδή, γιατί δεν είναι και σωστό να μην το λέμε. Ναι. Δεν τον φοβόμαστε, παρότι έχει χαιρίσει. Είναι δίπλα της. Επειδή ο άνθρωπος αυτός είναι πάρα πολύ αγαπητός, θα μαθευτεί. Εχθές με ενημέρωσαν ότι είναι πολύ δύσκολες ημέρες και είναι και δύσκολα και εκείνος, ενώ είχε γύρισμα, το ακύρωσε το γύρισμα εχθές για να βρεθεί πάλι δίπλα τη σύντροφό του, στον άνθρωπο που έχει κάνει και ένα παιδί μαζί του. Άσχημα πράγματα πάντως. Από την άλλη, εικόνες, όσο άσχημες και να είναι, πολύ ωραίες, περίεργο αυτό που λέω, γιατί ο θάνατος κάπως έτσι είναι. Γιατί και εμένα με ενημέρωσε ένας συνάδελφος που μου είπε ότι ρε παιδί μου, παρότι είναι τόσο δύσκολο, ήταν τόσο ανθρώπινο. Ότι είναι κοντά της εννοεί συνέχεια και αυτό. Συνέχεια. Τώρα μπορεί εσύ να έχεις καταλάβει και λίγο. Ναι. Δεν ξέρω τι μπορεί να ξέρετε. Τι να πω. Τελειώνομαι με αυτό. Mm-hmm. Μάλιστα. Τι να πω. Έχω ήδη σηκώσει και αποκλειστικό. Πεθαίνει πάντα τελευταία. Εγώ αυτό λέω. Και ελπίζω να ναι, αυτό και πραγματικά. Μέρες, αλλά έχει ξαναπαλέψει με τον καρκίνο. Βγήκε νικήτρια χρόνια πριν. Και τώρα επανήλθε δυστυχώς. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Χωρισμός. Πρώτη φορά θα το πούμε εμείς εδώ πέρα. Να τα λέμε αυτά, να ακούτε όλοι όσοι τα βγάζετε μετά. Ο κύριος Μελάς, ο κύριος Πουλόπουλος, να ακούνε ότι τα είπατε εσείς. Το Gossip TV, το TV Νέα, να ξέρουν. Πάμε. Τάμτα. Πάρης Κασιδόκοστας. Φινίτο. Χώρισα. Η Κλεοπάτρα Πατλάκη. Φινίτο Λαμούζικα. Ναι. Τέλος, αυτό έμαθα εγώ. Και αυτό πάει, μάλιστα. Ελεύθερος ο Πάρης δηλαδή, Καλά, και η Τάμτα ελεύθερη είναι, δεν κατάλαβα. Πάντως, ρε παιδί μου, για την Τάμτα, επειδή βλέπα πάλι κάτι φωτογραφίες από τον Box, είναι δηλαδή. Κάνει το ζήτο σοου. Πολύ, σε βαθμό που είναι πάντα, ρε παιδί μου, έτσι κάνει. Πώς να σου πω, είναι λίγο πιο. Πιο οικία με τον εκάστοτε παρτινέρ της. Δηλαδή, θυμάμαι με το Ρουβά. Τώρα με το Μάστορα. Τι κουφτώνουνε, δεν είναι. Άλλη. Εντάξει, αυτό είναι. Όχι, ρε. Σταμάτα. Πλάκα κάνω τώρα, ρε. Λοιπόν, όχι, εννοώ ότι κατά τη διάρκεια του σοου είναι λίγο πιο οικείο το πράγμα αυτό. Λοιπόν, και εγώ, δεν ξέρω, εγώ θα φρίκαρα. Εσύ δηλαδή. Εγώ τώρα έχω να απαντήσω γι' αυτό, αλλά θα βαθιχτώ. Βλακία υποσταμάτησε. Είναι και κακή στα μαθηματικά και δεν θυμάμαι. Ναι, πλάκα κάνω. Να σου πω, εσύ εννοεί αν ήταν σύντροφό σου και την έλεπε να κουμπιέται έτσι με κάποιον άλλο, θα είχε ξενερώσει. Αυτό. Είναι το ερώτημα εδώ. Εγώ θα είχα, ναι. Αν ήταν ηθοποιό. Τα φιλιάκια. Τον βλέπω τώρα τον Μπιμπίλα στη Σταματίνα. Πού τα φέρνει. Ναι, ωραία είναι. Είναι καστόρι το συγκεκριμένο. Εμένα δεν μ' αρέσει. Δεν μπορώ. Σαν πιο μήλο είναι αυτό, παιδιά. Ναι, δεν μπορώ να βλέπω άλλο Μπιμπίλα. Πραγματικά. Υγεία αδερφή μου, τέτοια μοκέτα στο κομμάτιό τη, αλήθεια. Έχει δίκιο η Ιωάννα τώρα. Μία το ένα, μία το άλλο. Μία να βρει τον Ποτρίνι, μία με το Λιάγκα, μία αυτά. Κάθε τέτοιο εκεί στέκεται. Δηλαδή πραγματικά. Τέλο πάντων, εντάξει. Άμα αυτό το γεμίζει τον άνθρωπο. Και πάω για γνωστή παρουσιάστρια που βρίζει εσχρά. Εσχρά και να μαζευτεί λιγάκι, παιδιά, γιατί θα το πω το όνομα. Να το πει. Για το πω τώρα, χάσουμε τη δουλειά μας όλοι. Έτσι. Εσχρά πρώην συνεργάτη δάτης. Μου το είπε, πήγα και έκανα εχθές μία συνέντευξη και πραγματικά μου το είπε η συνεντευξιαζόμενη. Ντράπηκα πολύ. Δεν είναι ωραία πράγματα, βρε πουλάκι μου, δηλαδή τώρα.
Η παρουσιάστρια βρίζει. Η παρουσιάστρια η οποία είχε συνεργάτηδα και τη βρίζει. Τη έχει φύγει προφανώς συνεργάτηδα, δεν είναι τώρα συνεργάτηδά τη. Όχι, τη έχει φύγει και τη έχει φύγει. Μάλιστα. Δεν μπορώ να επεκταθώ. Και εσύ μην επεκταθεί, χάσουμε τις δουλειές μας. Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, ναι, εντάξει, και προχωράει. Και φεύγουμε προχωράει. Και από εκεί και θα σας πω για το Φώτη Σεργουλόπουλο και τη Μαρία Παπακοδήμου. Mm-hmm. Περνάνε κρίση. Κρίμα, αργά μου το. Και καλή κρίμα, πολύ. Κρίμα, πραγματικά πολύ. Η φιλία του. Ναι. Αυτή ήταν ναι, παιδί μου, περνάνε. Έχει ένα χρόνο τώρα που γίνεται όλο αυτό το πράγμα, τσέκαρα. Μήπως επειδή χώρισαν τώρα οι δρόμοι τους και επαγγελματικά δεν βλέπονται πολύ και παίρνουν λίγο το χρόνο τους. Ξέρεις, γιατί ήταν στη συνέχεια μαζί, ήταν κάθε μέρα μαζί. Ναι. Και αυτό παίζει ένα ρόλο. Αλλά θεωρώ ότι εμένα μου είπανε. Και τώρα δεν θυμάμαι και ποιος μου το είπε, να ξέρετε. Έτσι, τραγικό. Δύο μου το είπανε. Χθες μου το είπε ο δεύτερος, μια ξανθιά. Mm. Ότι είχαν μπλέξει λιγάκι και επαγγελματικά. Στα μαγαζιά. Όταν παιδιά, όποιος ανακατεύεται επαγγελματικά, καλύτερα με ένα φίλο μην το κάνεις αυτό μπλέξι. Ούτε με οικογένειες. Θεωρώ ότι αν είμαι σίγουρη και αν δεν λέω κουταμάρες, με το σαμόν πρέπει να είχαν μπλέξει λιγουλάκι. Ναι. Και κάπου εκεί τώρα είναι κρίμα όμως, ρε παιδί κρίμα, μου. Τόσα νομίζω ότι θα τα βρούνε, γιατί είναι και οι δύο και πολύ ισχυροί άνθρωποι και είναι και ισχυρή η φιλία τους και πάρα πολλά χρόνια τώρα η φιλία τους. Απλά, όντως, πάντως τα γενέθλια της Μαρίας που ήταν τώρα γιατί είναι ψαρίνα. Ναι. Έμαθα ότι πήγε. Ήταν ο Φώτης, ναι. Γι' αυτό, άρα σημαίνει πως υπάρχουν ακόμη γέφυρες. Δεν είναι τελείως. Αν ισχύει αυτό που λες, δεν είναι. Υπάρχουν γέφυρες. Μανούλα μου, του Μπρούκλιν υπάρχουν οι γέφυρες. Δεν θα ήθελα, γιατί κάνω και διεθνή καριέρα. Του Μπρούκλιν λέει. Σόρι, δεν τρέπεσαι, μαγαζόμαστε του Μπρούκλιν. Τι γέφυρες. Αναθεμάσαι. Λοιπόν, να σε καλά. Ακαήρευτες μ' ακούτε, μάπησες. Να βάζουμε σιγά-σιγά κουλουράκι για το πάστο και τσουρέκι θα ήθελα. Να μυρίσουν τα σπίτια, έτσι πρέπει. Έγινε Λενάκι μου. Ναι. Δεν κάνεις τίποτα. Εσύ θα πιάσεις φωτιά η πυροσβεστική θα έρθει. Θα με πάρεις ένα τηλέφωνο. Θα φέρω εγώ τον Αλέξανδρο. Με πληγώνεις. Άντε πουλάκι, μάντε. Καλημέρα. Καλημέρα.